Ο Άγιος Θεός, διαμέσου ημού του ελαχίστου και αναξίου, είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες. Για εκατοντάδες. Άνθρωποι που έχουν θεραπευτεί. Γιατί η γυναικεισία δεν είναι ούτε ανανία του και δεν άγεται. Τα πάντα θεραπεύει η εκκλησία. Αν υπάρχει πίστη. Αν ήσασταν αντιμέτωπο με έναν επιστήμονα, ναι. Με ποιο τρόπο θα του αποδεικνύατε τα λεγόμενά σας? Θα του έλεγα, εκτός από μια θεωρία που δεν μπορούσα να το αναπτύξω θεωρητικά. Με συγκεκριμένα περιστατικά, τι θα του έλεγα? Θα σα πω έναν άλλο παλιατρό, ο οποίος ήταν χειρούργος αυτός. Δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο, ευαγγελισμό, δεν θυμάμαι. Και σε ένα τραπέζι που τρώγαμε, ήθελε ίσως να με πειράξει. Και μου λέει το εξής: δεν υπάρχει ψυχή. Παπούλι, του λέω πού το στηρίζετε? Έχω κάνει τόσες ανατομίες, λέει, και δεν βρήκα ποτέ την ψυχή. Τότε αναγκάστηκα, ας με συγχωρέσετε, και ας με συγχωρέσετε ο κόσμος. Σηκώθηκα έτσι κάπως, με ζωηρό και με έντονο ύφος και του λέω: γιατρέ, δεν είστε γιατρός για μένα. Γιατί εσείς κάνατε ανατομίες σε νεκρά σώματα και ήταν φυσικό, ήταν επόμενο να μην βρει την ψυχή. Γιατί η ψυχή δεν είναι κρέας. Δεν είναι σηκώτη. Δεν είναι πνευμόνι. Δεν είναι έντερα. Είναι οντότης άειλος. Είναι αυτή η πνοή του Θεού. Είναι χαρακτήρια ισχυρός. Είναι ζωντανό ευθύνη σε γεστριάδος. Πώς θα βλέπατε την ψυχή αφού η ψυχή είναι άειλος? Άφωνος ο γιατρός. Άφωνος ο γιατρός. Ποια επιστήμη? Ψυχή άρρωστη σήμερα. Ποιος πολιτισμός είναι? Άρρωστος. Πρέπει μόνο σάρκα, του λείπει το πνεύμα. Εξορκισμοί όχι μόνο είναι επιτρεπτοί, αλλά θα έλεγα και επιβεβλημένοι. Από τη στιγμή που θεολογικώς δεχόμεθα ότι είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος πειραζόμενος από πνεύματα ακάθαρτα, από δαίμονες, υποχρέωση της θεολογίας, κατά το παράδειγμα βεβαίως και του ίδιου του Ιησού, είναι να προσπαθήσει να βγάλει αυτά τα δαιμόνια και να διδάξει ακριβώς αυτή την ασκαλία. Βεβαίως, τα όργανα τα οποία θα κάνουν αυτή την εκβολή δεν είναι οποιαδήποτε, αλλά θα πρέπει να ανήκουν στους κληρικούς. Δεν μπορεί δηλαδή ένας λαϊκός να εκβάλει δαιμόνια. Από την Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς εξέβαλε δαιμόνια. Επίσης, γνωρίζουμε ότι έδωσε την εξουσία εις τους μαθητές του να εκβάλουν δαιμόνια
και οι Απόστολοι με τη σειρά τους εις τους διαδόχους, τους επισκόπους και κάθε επίσκοπος τον επόμενο, ώστε θα λέγαμε θεολογικά και από πλευράς δικαίου της Εκκλησίας ότι μέσα στην γενικότερη ιερατική εξουσία, την γενικότερη επισκοπική εξουσία του δεσμήν και λύην είναι και η εξουσία του εκβάλλην δαιμόνια, που είναι εξουσία καταρχήν του επισκόπου και βεβαίως όταν χειροτονούνται οι κληρικοί παραχωρείται από τον επίσκοπο και η εξουσία αυτή και εις τους πρεσβυτέρους. Πράττουν όμως και ψευδοεξορκιστές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι κάνουν εξορκισμούς αλλά τελικά δεν τους πράττουν. Καταρχήν υπάρχουν οι απατεώνες, οι οποίοι εμφανίζονται ως εξορκιστές, πολλές φορές κάνουν και ορισμένα τεχνάσματα και εξαπατούν τους ανθρώπους, δηλαδή εμφανίζουν δήθεν δαιμονιζομένους, τους βγάζουν τα δαιμόνια ενώ δεν έχουν τίποτε και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούν αυτό το τέχνασμα για να εισπράττουν χρήματα. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι ήδη από την εποχή του Ιησού Χριστού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν φτάνει να φαίνεσαι ότι κάνεις κάποια καλά έργα, αλλά για να είσαι γνήσιος θα πρέπει να τελείς το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Η εκβολή των δαιμονίων πραγματικά μπορεί να γίνει μόνον εν ονόματι του Ιησού Χριστού, αλλά και από εκείνον ο οποίος πιστεύει εις τον Ιησού Χριστό. Κουραστήκατε ποτέ μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια? Ναι, κουράζομαι κατά το ανθρώπινο, κουράζομαι. Αλλά όταν αρχίσω και διαβάζω, όπως μου λένε άλλοι άνθρωποι, αλλάζει η όψη μου. Στο σπίτι όταν πηγαίνω. Ήταν δηλαδή ανθρώπους που σας τυπάγανε. Ναι. Ήταν ανθρώπους που σας στέλνουν. Όταν πηγαίνω στο σπίτι, πάντοτε υποχρούμε στο τέλος του εξορκισμού να ρίξω αγιασμό στο πρόσωπό μου για να ενημερώσω. Έχω αγρέψει, αγρέβει ο άνθρωπος πραγματικά και έχει να κάνει με σκοτεινές δυνάμεις. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Ακούς λεγιών, 12.000 δαιμόνια. Να ακούς μέσα, πώς είστε ρε του λέω, λεγιόν το όνομά μου λέει, που σημαίνει, είναι η βαρική λέξη, που σημαίνει 12.000 δαιμόνια. Δεν είναι αστείο. Μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Στον ίδιο άνθρωπο. 12.000 δαιμόνια. Γιατί να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη των δαιμόνων, αφού ο Χριστός έδωσε εξουσία στους μαθητάς και η Απόστολη ιεραρχικό σε εμάς, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έδια, βαπτίστε αυτού στο όνομα του Πατρός και του Υιού, γιατί αν στενούντα θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Με ρωτάνε μερικές φορές αν πιστεύω στο μάτιασμα. Έτσι. Και λέω, δεν πιστεύω στο μάτιασμα, αλλά πιστεύω στο ξεμάτιασμα. Τι σημαίνει δεν πιστεύω στο μάτιασμα, αλλά πιστεύω στο ξεμάτιασμα? Δεν πιστεύουμε στον δαιμονισμό, πιστεύουμε στον εξορκισμό. Ναι, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος ειλικρινά ο ίδιος πιστέψει ότι μία συγκεκριμένη ιεροτελεστία, μία συγκεκριμένη τελετουργία θα τον λυτρώσει από κάτι, πολλές φορές αυτό μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά. Όχι από αυτή καθ' αυτή τη τελετουργία,
από την ίδια